Και έρχομαι στο θέμα μου, λέγοντας ότι μια εκδήλωση που είναι τιμητική για τον Νίκο Τριανταφυλόπουλο, δεν μπορεί παρά να κλείνει με εκείνον επί των οποίων η τιμή διαβαίνει. Ο ίδιος είχε πει ότι η τιμή διαβαίνει επί των Παπαδιαμάντη, κατά το επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Παπαδιαμάντη λοιπόν είναι και οι μέρες. Γιατί είναι αλήθεια, στον τόπο μας, μα και σε άλλους τόπους του δυτικού πολιτισμού, οι άνθρωποι να μαλακώνουν, είναι συνήθεια οι άνθρωποι να μαλακώνουν τις ψυχές τους καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, να αποζητούν ένα άλλο πλησίασμα της ζωής, πρόσκαιρο έστω και φευγαλαίο, αναγκαίο ωστόσο, μέσα από την τέχνη, μέσα από τη συναισθηματική παράκαμψη της καθημερινής τύρβης, μέσα από το συμβολισμό της τελετουργίας, μέσα από αυτό που ονομάζουμε συγκίνηση και αισθητική ικανοποίηση. «Βίος ανεόρταστος, οδός μακρά απανδόχευτος», είχε πει και ο Δημόκριτος. Και πάντα, αρχή και τέλος, ο αναβαπτισμός στη γαλήνια θάλασσα της νοσταλγίας. Η καταβύθιση στην ασφάλεια της συλλογικής μνήμης, στην ευτυχία της κοινοτικής εμπειρίας, στην τρυφή της παιδικότητάς μας. Τα παλιά Χριστούγεννα. Θέμα πολύ κοινό, όπως και εκείνη η νοσταλγική αναφώνηση, εκείνα τα παλιά Χριστούγεννα. Κοινός τόπος σχεδόν στη χριστουγεννιάτικη λογοτεχνία. Η νοσταλγία είναι μια πανανθρώπινη υπόθεση και τη διαχειρίζονται κατά κύριο λόγο οι λογοτέχνες, άλλοτε με λιγότερη και άλλοτε με περισσότερη μαστοριά. Η νοσταλγία αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση από άλλους ή και με καχυποψία σήμερα. Και αυτό γιατί συναρτάται πάντα με τον ρομαντισμό. Όμως η νοσταλγία είναι το βάθος του ανθρώπου. Ο ανατολικός άνθρωπος, ενώ ο καθέναν που κατατάσσεται πνευματικά και συναισθηματικά σε αυτό που ονομάζουμε καθημάς Ανατολή, κατηγορείται από πολλούς ξένους, αλλά και ημεδαπούς, ως νοσταλγικός άνθρωπος. Άνθρωπος αυτοεγκλωβισμένος σε μια μυθοποιημένη παράδοση, αθεράπευτα ρομαντικός και στενόμυαλος, ανορθολογικός.